πολύ γρήγορα από ποδοσφαιριστής μέσα σε ένα χρόνο προπονητής. Πάλι στον ΠΑΟΚ, σε έχει στιγματίσει αυτή η ομάδα. Πώς ήταν αυτή η μετάβαση? Κοιτάξτε, ήταν κάτι που έχω αποφασίσει όταν ήμουν σίγουρος ότι δεν θα ξαναπαίξω άλλο ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν πέρυσι, μετά από 31 Αυγούστου, όταν τελείωσε το μεταγραφικό περίοδο. Έχω γυρίσει τη σελίδα και είπα ότι με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Πήγα, έχω κάνει αυτά τα σεμινάρια και σχολείο στη Σερβία, στην πατρίδα μου. Τελείωσα, πήρα την UEFA Alpha και από εκεί και πέρα έχω πάει και σε κάποια άλλα σεμινάρια. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει και σίγουρα θέλει πολλή δουλειά, πολλή ενημερώσεις, πολλά ταξίδια, και είναι κάτι που σίγουρα κάθε μέρα βελτιώνεται, όπως ποδόσφαιρο έτσι και η δουλειά με τους ποδοσφαιριστές, και είμαι διαθέσιμος και έχω όρεξη να μαθαίνω κάθε μέρα κάτι καινούριο, και σίγουρα αυτό είναι κάτι που τα κάνω μέχρι που τα ασχολούμαι με αυτό το που κάνω τώρα. Έκανες ήδη μία προετοιμασία. Σου ήταν δύσκολο να αντιμετωπίσεις τους ποδοσφαιριστές, έστω και αν είναι νέοι, σαν παίκτες σου, ή είχες και λίγο το μυαλό σου ότι μπορεί να είναι και συμπαίκτες σου? Κοίτα, ήταν δύσκολο στις πρώτες μέρες, δύσκολο. Όταν λέω δύσκολο, εννοώ ότι αυτό που είπες στην αρχή, ήμουν μέχρι πέρυσι εδώ και έκανα προπόνηση. Τώρα ξαφνικά αλλάζεις και γίνεσαι κάτι τελείως διαφορετικό. Πρώτες προπονήσεις ήταν λίγο περίεργες, μπορώ να πω, αλλά εντάξει, τέλος πάντων πιστεύω ότι έχω προσαρμοστεί πολύ γρήγορα, και ευτυχώς που έχω και αυτά τα παιδιά που είναι εδώ, είναι πολύ καλά παιδιά, και εκτός που είναι και οι καλοί ποδοσφαιριστές, έχουν και ένα επίπεδο που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, και από εκεί και πέρα προχωράμε όλοι μαζί, κάνουμε κάτι, πιστεύω ότι κάτι καλό για την ομάδα, ιδιαίτερα για την μεγάλη ομάδα, γιατί όλοι έχουμε το στόχο να ανεβάσουμε αυτά τα παιδιά όσα περισσότερα γίνεται, αύριο μεθαύριο, να παίζουν στην πρώτη ομάδα. Τα πρώτα δείγματα της ομάδας, της K20, έδειξαν ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή χημεία. Δηλαδή στα πρώτα δύο παιχνίδια η ομάδα έχει και προσωπικότητα, αλλά έχει και ένα στυλ ποδοσφαίρου, που σημαίνει ότι έχει γίνει δουλειά και σε αυτό το κομμάτι. Εσύ είσαι ικανοποιημένος από αυτό που βλέπεις στην αρχή, είναι αυτό που περίμενες, έχουν αφομοιώσει τη φιλοσοφία σου? Σίγουρα ότι υπάρχει περιττώριο βελτίωση. Αυτό είναι το κάτι που για ποιο λόγο και είμαι ικανοποιημένος. Γιατί εκτός που κάναμε δύο νίκες και είχαμε δύο, μπορώ να πω, όπως έχω μάθει από τους συνεργάτες μου, όποιοι περισσότερα χρόνια είναι εδώ και δουλεύουν με την K20, αυτές δύο ομάδες είναι αρκετά καλές και έχουν καλά σχολεία. Παίξαμε καλά, είχαμε και κατοχή και κάναμε ευκαιρίες. Βάλαμε 3 γκολ, ένα στο άλλο 4 γκολ. Το καλό είναι που δεν μας δημιουργήσαν ευκαιρίες, δεν δεχτήκαμε γκολ, και αυτό δείχνει ότι έχουμε σοβαρότητα. Βέβαια ότι, όπως σας έχω πει, θέλω και ζητάω πάντα κάτι παραπάνω, γιατί βλέπω ότι κάνουν στην προπόνηση, ξέρω ότι έχουν κάνει καλή προετοιμασία και μπορούν να δείξουν και κάτι παραπάνω. Βέβαια ότι κάτι που με στενοχωριέται είναι αυτό που έχω 22-23 παιδιά, όποιοι μπορούν να παίζουν και όλοι, αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο είναι έτσι, που παίζουν 10 παίχτες και άλλοι 6 είναι στο πάγο, συν 2 τερματοφύλακες, και αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο γι' αυτό. Γι' αυτό το λόγο προσπαθήσω συνέχεια να τους μιλάω συνέχεια, προσπαθώ συνέχεια να τους εξηγώ ότι τέτοια πράγματα αλλάζουν στο ποδόσφαιρο, βέβαια, και πιστεύω ότι καταλαβαίνουν και ήδη, και ο καθένας περιμένει την ευκαιρία του να μπει στο αγωνιστικό χώρο και να παίζει και να κρατήσει αυτή τη θέση που την έχει. Υπάρχει ένα μάτς με την Ξάνθη. Οι μεγάλες ομάδες παίξανε στην πρώτη αγωνιστική. Εσείς ξεκινήσατε μετά να παίζετε. Και η Ξάνθη έχει μια παράδοση στους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Φαντάζομαι ότι και εκεί όμως ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να ζητήσει την νίκη. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε το στόχο. Το στόχο μας είναι το κάθε παιχνίδι να βλέπουμε ξεχωριστά, να προσπαθήσουμε να κερδίζουμε κάθε αντίπαλο. Αυτό είναι κάτι που είμαι σίγουρος ότι ζητάει και ο κύριος Στέφης από τη μεγάλη ομάδα, και πάω και είναι ένα μεγάλο σύλλογο που πάντα και κάθε παιχνίδι πάει για την νίκη. Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι τουλάχιστον έχουμε μάθει, και εγώ όταν ήρθα εδώ έτσι μου είπαν από την αρχή, και αυτό είναι κάτι σωστό.
Άρα δηλαδή κάθε φορά όταν παίζεις, εγώ τους έχω πει και αύριο μετάβριο να παίζουμε με τους μεγάλους εδώ, θα ζητήσω να πάμε καλά και να προσπαθήσουμε να τους κερδίζουμε. Γιατί αυτοί θέλουν να μπουν σε αυτή την ομάδα μεγάλη, άρα δηλαδή να μπαίνουν εκεί πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καλά στοιχεία και μπορούν να... Αλλά μπορούν αύριο μετάβριο, αν τους χρειαστεί ο κύριος Στέφενς, να μπορούν να μπουν και να αποδείξουν αυτά που ξέρουν. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που ζητάω και εντάξει, μέχρι τώρα μπορώ να πω ότι πάμε καλά. Όπως σας έχω πει, πάντα υπάρχει καλύτερο και αυτό ζητάω από την ομάδα μου. Και βέβαια υπάρχει ένα αντίπολος ο οποίος είναι καλός, έχουν καλό σχολείο και πιστεύω ότι αυτό γνωρίζουν και τα παιδιά και θα πάμε για την νίκη βέβαια και θα προσπαθήσουμε να τους κερδίσουμε. Τώρα θα δείξει αυτό το Σάββατο μία ώρα παίζουμε. Πιστεύω ότι θα ήμασταν εμείς αυτοί όποι θα νικήσουμε αυτό το παιχνίδι. Όταν ξεκίνησε η σεζόν, είχες πολλές συνομιλίες με τον κύριο Στέφενς, τον προπονητή της πρώτης ομάδας. Όπως είναι πολύ φυσιολογικό, οι δύο προπονητές να συνεργάζεστε. Έχεις κρατήσει κάτι συγκεκριμένο που σου είπε? Έχω κρατήσει πολλά πράγματα, γιατί όπως ξέρετε, εγώ μόλις ξεκινάω αυτή τη δουλειά και μίλησα με τον ένα προπονητή και μιλάω κάθε φορά όταν έχουμε χρόνο να βρεθούμε, μιλάω και πάντα παίρνω καινούριες ιδέες, καινούριες προπονήσεις. Το ρωτάω και κάποια πράγματα θέμα της τακτικής και σίγουρα για μένα είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Είμαι, μπορώ να πω, και πολύ τυχερός που βρίσκομαι τώρα εδώ και έχω τον έναν προπονητή όπως είναι τόσο μεγάλο έχει τόσο μεγάλο επίπεδο, έχει δουλέψει σε τόσο μεγάλες και καλές ομάδες, όπου μπορώ να μαθαίνω τα πράγματα. Έχεις μεγαλώσει, και τελευταία μου ερώτηση, έχεις μεγαλώσει σε μια σχολή πάρα πολύ παραδοσιακή για αυτή της Παρτιζάν. Στον ΠΑΟΚ μπορούμε να δούμε να βγαίνει ένας καινούριος Ίβιτς? Κοιτάξτε, εγώ ελπίζω ότι θα βγαίνουν και καλύτεροι παίκτες από τον Ίβιτς και αυτό είναι το στόχος μας βέβαια. Υπάρχουν πολύ καλά παιδιά, όπως σας έχω πει. Το σχολείο βελτιώνεται και εγώ μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος με όλα αυτά έξω που υπάρχουν και στο προπονητικό κέντρο και οργάνωση στις υποδομές. Είναι κάτι που φαίνεται ότι βελτιώνεται κάθε μέρα και όλοι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί μόνο με αυτό το τρόπο μπορούμε να βγάζουμε ποδοσφαιριστές και να περιμένουμε αύριο να από αυτούς παίχτες να μας κάνουν και πρωταθλησμό στη μεγάλη ομάδα και αύριο μετάβριο βέβαια, αν μπορούν να πάνε και σε κάποιες μεγάλες ομάδες ευρωπαϊκές να παίζουν και εκεί, θα είμαστε χαρούμενοι όλοι.